προχθές, το Σάββατο, ειδοποιήθηκα από την Αθήνα ότι ένα καράβι με 110 περίπου μετανάστες έρχεται από την Πύλο προς την Καλαμάτα. Στη συνέχεια, μετά από δική μας άρνηση, το καράβι κατευθύνθηκε προς Νεάπολη, ακολούθως προς Λάβιο και στη συνέχεια μας είπαν ότι θα έρθει στο λιμάνι της Καλαμάτας. Όπως πράγματι ήρθε και αποβιβάστηκαν στο λιμάνι 104 άνθρωποι, πρόσφυγες, μετανάστες από την περιοχή Πακιστάν κλπ. Ζήτησα το σχεδιασμό από το λιμεναρχείο και μου είπαν εφόσον δεν υπάρχει χώρος, θα άφηναν τον κόσμο εκεί στο λιμάνι νότια του κτηρίου του ΟΤΕ, εκεί που ήταν παλιά ο Πλάτανος. Ζήτησα να γίνει μια σύσκεψη στο λιμεναρχείο, πράγματι συγκεντρωθήκαμε εκεί πέρα και όταν είδα τον κίνδυνο να δυσφημιστεί η πόλη, πρότεινα να έρθουν οι άνθρωποι εδώ στο Δημαρχείο και ευτυχώς, διότι αν ήταν αυτός ο κόσμος αφημένος στο λιμάνι, με αυτά τα οποία έγιναν χθες το βράδυ, η κατάσταση δεν θα ήταν μόνο δραματική για αυτούς, αλλά και για την πόλη και για την, εικόνα της Καλαμάτας στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Ο Δήμος Καλαμάτας, σε συνεργασία με το Λιμεναρχείο, φρόντισε τους συγκεκριμένους ανθρώπους, όπως ταιριάζει σε μια πόλη φιλοξενίας, και από το δημοτικό προϋπολογισμό καλύπτει και σήμερα, μέχρι και σήμερα, αλλά και όσο χρειαστεί, τα έξοδα φιλοξενίας τους στην πόλη της Καλαμάτας. Εννοώ με κέτερι και οτιδήποτε άλλο χρειάζονται. Αυτό είναι η υποχρέωσή μας. Όμως, είμαστε η μόνη πόλη που δεχόμαστε μετανάστες τις τελευταίες εβδομάδες και μάλιστα 3 φορές. Δεν υπάρχει καμία άλλη πόλη στην Νότια Ελλάδα η οποία να έχει τέτοιο παράδειγμα. Και ρωτώ γιατί επιλέγεται η Καλαμάτα. Από την Πύλο μέχρι την Καλαμάτα υπάρχουν τουλάχιστον 10 χώροι για τη φιλοξενία μεταναστών. Και βεβαίως από εδώ μέχρι το Γήθιο, τη Νεάπολη κλπ. Κλπ. Οι χώροι είναι πάρα πολλοί. Και αν δεν τους ξέρουν μπορούμε να τους υποδείξουμε εμείς. Γίνεται κατάχρηση της φιλοξενίας της πόλης. Την πρώτη φορά χρησιμοποιήσαμε την κατασκήνωση με κόστος οικονομικό για το Δήμο. Διότι θέλουμε να παράσχουμε την καλύτερη δυνατή φιλοξενία σε αυτούς τους ανθρώπους. Να μην έχουν αρνητική εμπειρία από την πόλη της Καλαμάτας. Και τις άλλες 2 φορές το δημοτικό κτίριο εδώ δίπλα, το οποίο είναι υπό ανάπλαση, όπως ξέρετε. Εν πάση περιπτώσει, λήφθηκαν εκείνη τη βραδιά όλα τα μέτρα που έπρεπε να ληφθούν. Και την επομένη. Από συνεργεία του Δήμου σε συνεργασία πάντοτε με το Λιμεναρχείο. Για το οποίο θέλω να πω, για τους άνδρες και τις γυναίκες του Λιμεναρχείου, οι οποίοι έδωσαν το καλύτερο εαυτό τους και κινδυνεύουν, διότι οι άνθρωποι αυτοί δεν έχουν ελεγχθεί και ιατρικά, τουλάχιστον τις πρώτες ώρες. Δεν επιτρέπεται ως πόλη να τους αφήνουμε να στεγάζονται 60-70 άνθρωποι σε αυτό το ερείπιο. Όταν απέναντι υπάρχει κρατικό κτίριο και όταν υπάρχουν δικαστικές αποφάσεις. Παρασυρώμαστε, δεν ξέρω από ποια στερεότυπα και από ποιες απόψεις. Και αφήνουμε αυτόν τον κόσμο να είναι σε ένα κτίριο ουσιαστικά υποκατάρρευση, αγαπητοί. Και είναι ο Δήμος Καλαμάτας ο οποίος αγωνίζεται και ο Δήμαρχος υβρίζεται γιατί λέει το πολύ απλό. Εξυβρίζεται μάλιστα και με πινακίδες. Να στεγαστεί το λιμεναρχείο, οι άνθρωποι αυτοί οι οποίοι αγωνίζονται μέσα σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες, να στεγαστεί, εν πάση περιπτώσει, σε συνθήκες πολιτισμού. Το αναφέρω με αυτή την ευκαιρία και ευχαριστώ από τη θέση αυτή τους άνδρες και τις γυναίκες του λιμενικού σώματος, όπως και της αστυνομίας που θα αναλάβει από αύριο. Κάναμε ό,τι μπορούσαμε για την πόλη, την εικόνα της. Κάναμε ό,τι μπορούσαμε για τους ανθρώπους, γιατί είναι συνάνθρωποι μας αυτοί, αλλά εν πάση περιπτώσει η πολιτεία δεν πρέπει να φέρεται με αυτόν τον τρόπο προς την πόλη της Καλαμάτας. Δεν πρέπει να το κάνει, γιατί θεωρώ ότι από κάποιο σημείο και μετά υπάρχει κατάχρηση αυτής της φιλοξενίας
η οποία γίνεται στο όνομα των Καλαματιανών, γιατί πληρώνει ο δημοτικός προϋπολογισμός. Φανταστείτε λοιπόν την εικόνα της πόλης, 104 ανθρώπους αφημένους στο λιμάνι και μάλιστα υποβροχή. Δεν αφήσαμε κάτι τέτοιο να συμβεί.